δύο προβλήματα σε όσα υπόθηκαν από τον Γιώργο Λιάγκα είναι το ευεργετήσι και το κακό παιδί, που το βρίσκω πολύ, Σύσυμο, πολύ βαριά κουβέντα. Τι σημαίνει ευεργετής, ακριβώς δηλαδή. Πολύ βαριά κουβέντα. Βάζεις... Αν λες ότι είναι κακό παιδί, ότι είναι κακό, κακή μια... Ο άνθρωπος, έτσι, ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας, λέει κακός χαρακτήρας. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Αυτό τον κακό χαρακτήρα καταρχάς τον επέλεγες και τον είχες δίπλα σου όλα αυτά τα χρόνια. Άρα τώρα ανακάλυψες που γράφτηκε κάτι για σένα ότι είναι κακό παιδί. Ένα ερωτηματικό. Εγώ έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω που ξέρεις το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τόσο καλά όλα αυτά τα χρόνια, Γρηγόρη μου. Υπάρχει άνθρωπος, παρουσιαστής, κεντρικός, που επιλέγει αυτούς που έχει δίπλα του με ανιδιοτέλεια για να τους ευεργετήσει για το καλό τους? Ο παρουσιαστής μιας εκπομπής δεν κοιτάει πρώτα το δικό του καλό? Ποιος τον συμφέρει να είναι δίπλα του, ποιος θα τον βοηθήσει, ποιος θα τον στηρίξει, ποιος θα του κάνει νούμερα? Τι κοιτάει? Ακριβώς, α, ένα καλό παιδί, ας το βάλω δίπλα μου, γιατί αν αυτό συμβαίνει θέλω να μου το δείξετε αυτόν τον παρουσιαστή και βάζω και εμένα μέσα. Και σίγουρα δεν τον βάζουν σε κεντρική θέση όπως ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Είναι σαν αυτή την κουβέντα που κάνουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον Παύλο. Αν είναι κουμπάρος μου, δεν είναι. Ξέρετε πόσες κουμπάρες έχω? 6. Χωράτε εδώ, χωράμε. Βάλε αμαζέτε τα φέρνω. Αυτό καταλαβαίνετε. Αφαλοκόβομαι. Θέλω να πω ότι... Εντάξει, είναι πόσο πιο σαφές να το κάνεις. Ακόμα και όταν ανακαλύπτεις έναν άνθρωπο, έτσι, ή πας να το καρποθείς αυτό. Έχουμε εμείς σήμερα εδώ τον Γιώργο. Θα τον γνωρίσετε σε λίγο. Εγώ τον Γιώργο τον βρήκα στο TikTok. Έβλεπα, κάνει συνταγές. Το παιδί είναι συγκλονιστικός μάγειρας. Είναι σεφ με τρομερή επικοινωνία. Δεν τον έχουμε δει στην τηλεόραση. Δεν ζει καν στην Αθήνα. Έφερα τον κόσμο ανάποδα. Να τον φέρω εδώ να μαγειρέψουμε μαζί. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ. Αισθάνομαι ότι μου κάνει τεράστια χάρη. Έχει ταξιδέψει από το σπίτι του, από την πόλη του, για να έρθει εδώ στην εκπομπή μας. Και εγώ μέσα από αυτό τι περιμένω, ότι αυτό κάτι θα δώσει στην εκπομπή. Δεν θα πάω στον Γιώργο να πω «Σε ευχαριστώ». Πες ευχαριστώ, σε ευεργέτησα. Κατάλαβες τι λέω? Είναι πολύ άσχημο. Δεν καταλαβαίνω πως ευεργέτησε ο Γιώργος Λιάγκας το Δημήτρη Ουγγαρέζο. Εγώ θέλω...